Είτε χτίζετε τη δική σας επιχείρηση, είτε δουλεύετε σε ένα project, σε μια νέα συνήθεια, ασχολείστε με κάποιο άθλημα, με τη γυμναστική ή οτιδήποτε, θα έχετε βιώσει σίγουρα τη δυσκολία του να νικάτε την αδράνεια και να αποκτάτε ορμή. Όταν ξεκινάτε κάτι, απαιτείται πολύ περισσότερη ενέργεια και προσπάθεια για να αρχίσει να αποκτά ορμή, για να αρχίσετε να βλέπετε τα πρώτα αποτελέσματα. Δείτε στο σημερινό βίντεο τη συμβουλή που μου έδωσε το πρώην, βασικά και μοναδικό αφεντικό μου, λίγες μέρες πριν σταματήσω να εργάζομαι για αυτόν και πώς, ακολουθώντας αυτή τη συμβουλή, μπορείτε να κάνετε τη ζωή και τη δουλειά σας πολύ πιο εύκολη. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο του δικτυακό marketing», δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος «Επαγγελματίας του μέλλοντος» στο FuturePro.gr και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό marketing και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεο μου, κάντε εγγραφή πατώντας στο κόκκινο κουμπί για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης μπείτε στο GreekCoach.gr / blog, θα βρείτε το link και στην περιγραφή, για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Ξεκίνησα να δουλεύω να ασχολούμαι με το δικτυακό marketing με τη δική μου επιχείρηση το Φεβρουάριο του 2002. Στην αρχή το έκανα σαν μια απασχόληση και τότε δούλευα παράλληλα σε ένα βιβλιοπωλείο σαν υπάλληλος. Τώρα, αν εξαιρέσετε τις σχέσεις που είχα με έναν από τους συναδέλφους μου στη δουλειά, η δουλειά μου άρεσε γενικά. Ήταν η πρώτη μου δουλειά και χαιρόμουν που έκανα κάτι και αμοιβόμουν γι' αυτό. Ένα από τα καλά εκείνης της δουλειάς ήταν ο εργοδότης μου, ο Παναγιώτης. Ένας εκπληκτικός επαγγελματίας και άνθρωπος που για τους 8 μήνες που δούλεψα μαζί του μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα και τον τρόπο που δούλευε και που φερόταν στους υπαλλήλους του, στους προμηθευτές, στους πελάτες του, αλλά και από την εργασιακή ηθική που είχε. Θα μου πείτε, αν ήταν τόσο καλή δουλειά, γιατί σταμάτησε να δουλεύει από εκεί. Αν και όντως ήταν καλή δουλειά, δεν θα μπορούσα να δω τον εαυτό μου υπάλληλο και το υπόλοιπο της ζωής μου. Δεν λέω ότι είναι κακό να είναι κάποιος υπάλληλος, έτσι. Απλά δεν ήταν κάτι για μένα. Έτσι, στην αναζήτησή μου βρήκα το χώρο του δικτυακού μάρκετινγκ της εναλλακτικής επιχειρηματικότητας. Παρεμπιπτόντως, αν εργάζεστε κάπου ως υπάλληλοι και ψάχνετε να βρείτε έναν τρόπο να κερδίσετε κάποια επιπλέον χρήματα, να κερδίσετε εισόδημα μέσω ίντερνετ, χωρίς να χρειαστεί να αφήσετε απαραίτητα αυτό που κάνετε τώρα, όπως συνέβη και με μένα, τότε μπείτε στο GreekCoach.gr / online, παρακολουθήστε ένα σύντομο βίντεο που έχω εκεί και συγκυρώστε τη φόρμα αναρρύθμισης επικοινωνία. Θα σας στείλω απευθείας πληροφορίες από μια ολοκληρωμένη παρουσίαση που εξηγεί αναλυτικά τι είναι αυτό που βρήκα εγώ και τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς μέσω ίντερνετ. Μπείτε στο GreekCoach.gr / online ή στείλτε μου μήνυμα στο Facebook ή στο Instagram για να το συζητήσουμε. Όπως έλεγα λοιπόν, όταν μετά από 7 μήνες είπα στον εργοδότη μου ότι θα σταματήσω σε ένα μήνα ή μέχρι να βρει άτομο τέλος πάντων για να με αντικαταστήσει, κάποια στιγμή μου έδωσε μια συμβουλή που την έχω κρατήσει μέσα μου ακόμα και μέχρι τώρα. Μου είπε ότι, Θοδωρή, αν μπορούσα να δώσω μια συμβουλή, θα ήταν η εξής. Μην καθίσεις. Όποια δουλειά και αν κάνεις, ποτέ μην καθίσεις. Μην σταματήσεις να δουλεύεις, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ξαναρχίσεις μετά. Τον θυμάμαι ακόμα και σε μέρες που δεν είχε πολλή δουλειά ή σε στιγμές της μέρας που έπεφτε λίγο ο φόρτος εργασίας, σηκωνόταν από το γραφείο του που είχαμε πίσω στην αποθήκη και πήγαινε τακτοποιούσε τα ράφια, ξεσκόνιζε, καθάριζε. Παρότι είχε τρεις υπαλλήλους και εργαζόταν εκεί πέρα και η γυναίκα του μαζί, πάντα κάτι έκανε. Δούλευε συνεχώς. Φυσικά θα καθίσει τα Σαββατοκύριακα ή την Κυριακή, φυσικά θα πάρεις μερικές ημέρες άδεια που θα κλείσεις εισαγωγικά το μαγαζί σου, που θα σταματήσεις τη δράση, αν και στη φάση του χτισήματος, που πρακτικά πάντα βρισκόμαστε στη φάση του χτισήματος, τότε χρειάζεται να κάνεις κάτι συνέχεια. Από το 2007, κάθε εβδομάδα ανεβάζω 1-2 άρθρα ή βίντεο στο blog μου, στο GreekCoach.gr, κάθετος blog. Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, γυμνάζομαι. Όχι απαραίτητα κάθε μέρα, αλλά τουλάχιστον 3-4 φορές την εβδομάδα γυμνάζομαι. Από το 2002 που ξεκίνησα με αυτήν την επιχείρηση, πρακτικά εργάζομαι συνέχεια. Βέβαια και με τον blog μου και με τη γυμναστική και με την επιχείρησή μου, έχουν υπάρξει διαστήματα που δεν έκανα κάτι. Και δυστυχώς εκεί ήταν που έμαθα πόσο δίκιο είχε ο Παναγιώτης. Όταν κάποια στιγμή κάθισα, ήταν πραγματικά δύσκολο να ξαναξεκινήσω. Κάθε φορά που πιάνω τον εαυτό μου να θέλει να καθίσει, θυμάμαι αυτό που μου είχε πει ο Παναγιώτης, ότι ποτέ μην καθίσεις. Η προσπάθεια και η ενέργεια που απαιτείται για να μπούμε στη δράση είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που χρειάζεται για να μείνουμε στη δράση. Με άλλα λόγια, αφού ξεκινήσετε, είναι πιο εύκολο να συνεχίσετε να κάνετε τις εργασίες σας καθημερινά, ενώ αν σταματήσετε για να μπείτε ξανά σε ροή, χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια. Τόση που δυστυχώς οι περισσότεροι τα παρατάνε.
Αν θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας πιο εύκολη, μην σταματάτε. Μειώστε τους ρυθμούς κάποιες φορές αν χρειαστεί, αλλά μην σταματάτε. Τώρα, πριν βιαστείτε να αντιδράσετε και να πείτε ότι εγώ πάντα θα δουλεύω και δεν θα καθίσω ποτέ και τέτοια πράγματα, εντάξει. Θα σας πρότεινα να δείτε το βίντεο που είχα κάνει παλιότερα, που θα το δείτε εδώ αν το βλέπετε στο YouTube, με θέμα πριν τη φώτιση, κόψε ξύλα και κουβάλα νερό. Τώρα, τι μπορείτε να κάνετε όμως αν έχετε ξεκινήσει κάτι και κάποια στιγμή καθίσατε και θέλετε να ξαναξεκινήσετε. Είχα μιλήσει παλιότερα γι' αυτό σε ένα άρθρο μου, το οποίο μπορείτε να δείτε πάλι εδώ, αν το βλέπετε στο YouTube. Θα βάλω το link και στην περιγραφή ή στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Αυτό που θέλω όμως να καρτίσετε από το σημερινό μάθημα είναι η συμβουλή που μου έδωσε τότε το πρώην αφεντικό μου: ποτέ μην καθίσετε. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό βίντεο. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και επίστε το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν το μοιραζόσασταν με άτομα που πιστεύετε ότι θα τους βοηθούσε. Οπωσδήποτε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube για να λαμβάνετε όλα αυτά τα βίντεο. Κάντε πράξη τη σημερινή ιδέα. Μη σταματήσετε να κάνετε δράση. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο GreekCoach.gr/list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, θα βρεις το link στην περιγραφή.